Ελάτε λοιπόν, κύριε Σταμάτη, σαν ειδικό εσεί, στα πλαίσια φυσικά του δυνατού, του ανθρώπινου δυνατού, να μα βοηθήσετε σε αυτή την έρευνα. Μάλιστα. Υπάρχει μια καρτομανία. Ναι. Δεν κατακρίνει η Εκκλησία την επιστήμη, τον εξυγχρονισμό, την τεχνολογία. Ναι. Η Εκκλησία είναι πάντοτε υπέρ της προόδου. Πάντοτε ευλογεί τις εφευρέσεις και επικροτεί κάθε πρόοδο τεχνολογική. Μάλιστα. Εδώ φυσικά υπάρχει και ένα ερώτημα. Η κάθε τεχνολογική ανακάλυψη και η κάθε εφαρμογή ωφελεί. Αυτό επειδή η δουλειά μου, σαν δουλειά και σαν ζωή ολόκληρη ασχολούμαι με θέματα τεχνολογία, σαφώς και δεν είμαι εχθρός στην τεχνολογία. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε σίγουρα ότι κάθε τι το οποίο είναι καλό ή κάθε τι σαν εφεύρεση έχει δύο όψεις. Στο νόμισμα. Δηλαδή το ύψιστο αγαθόν του πλανήτη Γη λένε ότι είναι το νερό. Όχι, λένε ότι είναι, σίγουρα είναι κάθε έμβιον που υπάρχει στον πλανήτη Γη είναι το νερό. Σαφώς όμως το νερό μπορεί να γίνει και εγκληματικό όπλο. Μας. Αν κάποιον τον πιάσω με διαβίαση και τον βουτήξω μέσα σε μια γούρνα με νερό θα πνιγεί. Δηλαδή το κάθε τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την καλή έννοια και με την κακή έννοια. Όπως η ραδενέργεια, η ραδενεργά, τα ισότοπα και τα ρέστα. Αν το πάμε μια καλή λογική, είναι για την στην ιατρική καταπολέμηση όγκων. Και... Απ' την άλλη πλευρά, με την κακή έννοια, σαφώς μπορεί να είναι διάσπαση ραδενέργειας, διαρροή ραδενέργειας, τα γνωστά προβλήματα που έχουμε. Και διάβαζα προσφάτως ότι, εχθές ή προχθές έγραφε, ότι τουλάχιστον άμεσα 800.000 παιδιά, παιδικού πληθυσμού, δεν μιλάμε για γέρους, έχουν μολυνθεί άμεσα από το Τσέρνομπιλ. Αυτές είναι οι χτεσινές ανακοινώσεις. Θέλω να πω λοιπόν με έμφαση. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Θέλω να πω με έμφαση και για το θέμα των καρτών τεχνολογίας, ότι κάθε πράγμα, γι' αυτό χρειάζεται αυτή η νυφάλια έρευνα και χωρίς φόρτιση σε καμία κατεύθυνση, ότι το κάθε πράγμα έχει δύο όψεις. Και ανάλογα πώς θα χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό είπα, ας μιλήσουμε σφαιρικά για τις κάρτες και μετά θα πάμε μεμονωμένα στην κάθε περίπτωση. Σε κάποιες εφημερίδες διάβασα πρόσφατα ότι οι ακτίνες λέιζερ που τις φοβούμεθα μας φλήξουν έχουν και άριστες εφαρμογές στην ιατρική, στην οφθαλμιατρία. Σαφώς και έχουν. Ναι. Στην οφθαλμιατρική. Ακόμα και σε καρκίνους και καρδιακές επεμβάσεις μπορούν να δώσουν μεγάλη ωφέλεια στην εφαρμογή και στην πληροφορική, στα θέματα των υπολογιστών. Είναι λοιπόν σαν δίκοπο μαχαίρι που μπορεί και να κόψει ψωμί σαφώς, και να σφάξει. Σαφώς. Για να δούμε τώρα λοιπόν. Αυτό είναι το μήνυμα ουσιαστικά. Για να δούμε το τώρα πρώτο στο θέμα που μας αφορά. Ναι. Που θέλουμε να προσφέρουμε κάτι συγκεκριμένο σαν πληροφόρηση στον λαό. Στις κάρτες. Υπάρχει μια καρτομανία και βλέπουμε κάποιους να κουβαλούν ένα τσαντάκι και μέσα να βάζουν πολλά είδη καρτών. Ποια είναι τα σπουδαιότερα είδη κάρτες, θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια. Τα είδη καρτών μπορεί να χωριστούν, να ταξονομηθούν πρώτον από πλευράς λειτουργικότητας, δεύτερον από πλευράς τεχνολογίας, τρίτον από πλευράς σκοπιμότητας. Ας πούμε με τη σειρά. Από πλευράς λειτουργικότητας, μια κάρτα ανήκει η ταυτότητα. Οι περιβόητοι που λένε για τις νέες ταυτότητες, που θα είναι μια ενεργούς κάρτα κι αυτή, ηλεκτρονική, είναι και η κάρτα της ασφαλιστική κάρτα. Επίσης είναι μια κάρτα, ένα είδους κάρτας κι αυτή. Επίσης είναι οι πιστωτικές κάρτες, οι τραπεζικές κάρτες, οι κάρτες, οι τηλεκάρτες για τα τηλέφωνα, οι κάρτες υπηρεσιακές, οι κάρτες εισόδου-εξόδου σε μια υπηρεσία. Η σήμανση δηλαδή από την πόρτα της προσέλευσης της αποχώρησης υπαλλήλων. Επίσης υπάρχουν οι κάρτες ασφαλείας σε θέματα, σε κτίρια υψηλής ασφάλειας όπως είναι τα δοτικά κτίρια ή κτίρια γενικά υπουργείων, κάτι που χρειάζονται εξοδετημένα άτομα. Πραγματικά υπάρχει μια τέτοια καρτομανία, όπως υπάρχει και καταναλωτική κάρτα απλή, τελείως ορισμένης κατασκευής, όπως είναι οι σύγχρονες καταναλωτικές κάρτες. Στο εξωτερικό που αρχίζει να έρχεται και εδώ αυτή η μόδα,
ορισμένα σούπερ μάρκετ ότι θα κλώσουν κάρτες και θα μπορούν να ψωνίσουν οι κάτοχοι κάρτας με αυτό. Δηλαδή θα, η πώληση ή το να δικαιούσε να αγοράσει αυτό το σούπερ μάρκετ θα είναι μόνο με την κάρτα τη συγκεκριμένη που θα έχει το όνομα του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ και θα έχει, υπάρχει σήμαση απάνω σε αυτό. Αυτή είναι η μία ταξινόμηση. Η άλλη ταξινόμηση είναι από πλευράς τεχνολογίας. Από πλευράς τεχνολογίας έχουμε κάρτες. Μπορεί να είναι οπτικές κάρτες, μαγνητικές κάρτες, κάρτες με σήμαση μαγνητική λουρίδα πάνω που να είναι η μαγνητικής καταχώρησης λέιζερ, και είναι δεκάδες τεχνολογίες. Υπάρχει κάρτα με μικρό τσίπα πάνω, δηλαδή μικρό κύκλωμα. Αυτές λέγονται και έξυπνες κάρτες, μάλιστα, smart cards. Υπάρχουν κάρτες υπάρχουν ακόμα κάρτες και με μετάδοση σήματος FM, έτσι, σαν μικροπομπή, οι οποίες δεν χρειάζονται καν να τις περάσει κανείς καμιά σχισμή μηχανήματος προκειμένου να ανοίξει μια πόρτα, ναι, κάτι για να μπει μέσα ή για να γίνει μια σήμανση του προσώπου, αλλά μπορεί να την έχει και στην τσέπη του ή του σακακιού ή οπουδήποτε στην από μέσα τσέπη, και αυτή εκπέμπει σε μόνιμη κατάσταση ένα σήμα, μικρό σήμα, που ένας δέκτης στην πόρτα εκεί που πάει να μπει κανείς, κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Υπάρχουν εταιρείες, όλες οι διεθνείς εταιρείες της σύγχρονης τεχνολογίας υπάρχουν εδώ. Υπάρχουν, θέλω να πω λοιπόν, δεκάδες είδη καρτών, όπως επίσης και κάρτες με barcode. Κατά ανάγκη αυτές μπαίνουν σε σχισμοί και γίνεται αναγνώριση του προσώπου. Πάρα πολλά είδη. Αυτή είναι η δεύτερη ταξινόμηση, επειδή μου είπατε για είδη καρτών. Υπάρχει και άλλη ταξινόμηση φυσικά, που θα είναι σε σκοπιμότητα ή ωφελημότητα. Άλλη πάλι ταξινόμηση μπορεί να είναι σε κάρτες υποχρεωτικές και κάρτες προαιρετικές, αν θες παίρνεις κάποιο. Δηλαδή δεν με υποχρώνει κανείς να πάρω μια πιστολική κάρτα όπως την εθνοκάρτα. Αντίθετα, και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, υπάρχουν και οι κάρτες οι οποίες είναι ή θα είναι υποχρεωτικές, αν το πούμε σαν μορφή κάρτας, την ταυτότητα ή την κάρτα την ασφαλιστική. Εκεί θα υπάρχει υποχρεωτική τοποθέτηση. Συνεπώς, μία ταξινόμηση και σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν προαιρετικές, όποιος θέλει παίρνει μια κάρτα, και υποχρεωτικές, στην οποία υποχρεούσε είτε θες είτε δεν θες να πάρεις την κάρτα. Αυτή είναι μια γρήγορη σφαιρική εικόνα πάνω στο θέμα καρτών. Μήπως θα είχατε την καλοσύνη να μας επιδείξετε κάποιες έτσι κάρτες από τις πολλές? Δυστυχώς είναι εκατοντάδες, αλλά από ό,τι μπορέσαμε να βρούμε, για να μπορέσουμε να τις μαζέψουμε πρέπει να δώσουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί υπάρχουν κάρτες που κοστίζουν και 10.000 η μία και 15.000 η μία. Τώρα δεν ξέρω αν η κάμερα μπορεί να δείξει. Ναι, θα το δείξει. Αυτή είναι μια κάρτα μιας εταιρείας, πλαστική κάρτα, η οποία έχει στα σήμαση έχει το barcode εδώ. Ναι. Υπάρχει δηλαδή κατάλληλο barcode reader που διαβάζει την αναγνώριση του προσώπου. Αυτή η κάρτα είναι κάρτα, έξυπνη κάρτα είναι αυτή που είναι με μικρό τσίπ. Τηλεκάρτα. Τηλεκάρτα είναι στη κατηγορία των έξυπνων καρτών, smart cards. Και έχει ένα τσιπάκι απάνω, δηλαδή ένα ηλεκτρονικό κυκλωματάκι. Αυτή που πιάσατε είναι η ίδια, ναι. Η ίδια. Απλώς έχω βγάλει το κάλυμα απ' έξω. Φαίνεται το τσιπάκι αυτό το μικρό. Το τσιπάκι από μέσα είναι αυτή η ρίτσα μέσα. Ναι. Διώχνει το πολύ. Το απ' έξω αυτό το μπρούτζινο που έχει είναι οι επαφές που θα γίνει μέσα στο μηχάνημα. Αυτό ονομάζεται έξυπνη κάρτα γιατί δεν είναι απλή αναγνώριση, αλλά κάνει ταυτόχρονα και μία καταχώρηση. Συγκεκριμένα καταχωρεί τις μονάδες που κανείς παίρνει στο τηλέφωνο. Άλλου είδους κάρτα, πολύ γρήγορα να τις δείξουμε. Αυτή είναι μία κάποια τραπέζης. Σχεδόν όλες είναι ίδιες, είτε είναι credit, είτε είναι της εθνοκάρτα ή εμποροκάρτα ή οποιαδήποτε άλλη. Χαρακτηριστικό είναι αυτή η πλαστικοποίηση. Ανάγλυφα τα γράμματα και πίσω πάντα υπάρχει μία μαύρη λουρίδα.
Αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά σε τι μπορεί να χρησιμεύσουν. Άλλη είδη κάρτα, αυτή είναι, δεν έχει σημασία αν είναι ξένες. Εγώ έχω μερικές που είναι από άλλες χώρες, αλλά οι εταιρείες που κατασκευάζουν και μηχανήματα και κάρτες είναι Κινές, είτε είναι Αυστραλία, είτε Αμερική, οπουδήποτε. Αυτό είναι ένα driver license κάρτα. Μια άλλη κάρτα από το είδος που είπαμε, την κατηγορία supermarket. Ειδική κάρτα για ορισμένο, που κατευθύνεται σε ορισμένη αλυσό καταστημάτων. Αυτή επίσης μια άλλη πιστωτική κάρτα. Και υπάρχει και σε αυτή την γκάμα καρτών που είπαμε, που είναι πάρα πολλές, υπάρχουν και μερικές, ας μπορέσουμε να πούμε, σούπερ κάρτες, όπως αυτή εδώ που είναι κάρτα, μάλιστα στο φως θα κάνει και ορισμένο ειρηνισμό απάνω. Δηλαδή, ναι, αυτή είναι με λέιζερ καταγραφή. Τεράστιας χωρητικότητας, προς στιγμής μπορεί να χωρέσει 4 εκατομμύρια bytes απάνω. 4 megabyte, όπως λέμε στη γλώσσα, και η οποία είναι αναλύωτη, διαφημίζεται. Δηλαδή μπορεί να κρατήσει αντοχή σε εφελκισμό χωρίς, μπορεί να, σε νερό, μέσα υγρασία, και έχει και μια τεράστια αντοχή. Αυτή μπορείς να εξηγήσεις λαό τι σημαίνει τόσα εκατομμύρια. Ναι, αυτό είπαμε τώρα, κάνουμε μια παρουσίαση γενική, γιατί το κάθε ένα από αυτά τα θέματα, ναι. Καλά, στην ορολογία των υπολογιστών, όταν λέμε 4 MB, εννοούμε ότι χοντρικά μπορούν να καταχωρηθούν μέσα 4 εκατομμύρια χαρακτήρες. Όταν λέμε χαρακτήρες, είναι ή ένα γράμμα αλφαβήτου, αλφαβήτα γράμμα δεν λέω, είτε ένας αριθμός, ή ένα κόμμα, μια τελεία, ένα αστεράκι. Κάθε σύμβολο δηλαδή, που θα λέγαμε παλιά, που μπορεί να δοθεί μέσω στη γραφομηχανή, σαν ένα χτύπημα, στη μαγνητική καταχώρηση κάθε τέτοιο σύμβολο, αλφαβήτου ή αριθμού, ή οτιδήποτε ονομάζεται χαρακτήρας. Συνεπώς τα 4 megabyte πλέον που χωράει η κάρτα, ναι, είναι 4 εκατομμύρια γράμματα, η χωρητικότητα. Φυσικά αυτή είναι μια κάποια χωρητικότητα. Οι πυκνότητες συνέχεια αλλάζουν. Σε παρόμοιο μέγεθος, παρόμοια διάσταση σήμερα, με τη σύγχρονη ηλεκτρονική, βλέπουμε τα CD στους υπολογιστές, όπου με μία διάσταση ή μία ακτίνα, μάλλον να πούμε, κύκλου 5 εκατοστών, ένας κύκλος αυτού του μεγέθους περίπου, χωράει ένα δισεκατομμύριο bytes. Ας πάρουμε μία εικόνα της δυνατότητας σύγχρονης τεχνολογίας. Υπάρχουν ορισμένες ανακοινώσεις στον ανταγωνισμό των διεθνή που γίνεται πάνω στα θέματα τεχνολογίας από μερικές ιαπωνικές εταιρείες, ότι συντόμως έχουν έτοιμες για να κυκλοφορήσουν δισκάκια παρόμοια μεγέθους 4 δισεκατομμυρίων χαρακτήρων.